Χάρη του Χριστού, αδερφοί, θα συνεχίσουμε το μάθημά μας, το έργο του Θεού στη ζωή του χριστιανού, το έργο του Θεού στην Εκκλησία. Θα διαβάσουμε από τη σελίδα 835 από το βιβλίο Ζαχαρίας και τέταρτο κεφάλαιο. Σελίδα λοιπόν 835, βιβλίο Ζαχαρίας ο προφήτης, και τέταρτο κεφάλαιο, δέλτα κεφάλαιο. «Και επέστρεψον ο άγγελος ο λαλών με τεμού και με εξήγηρεν ως άνθρωπον εξεγυρώμενον από του ύπνου αυτού και είπε προς εμέ, τι βλέπεις εσύ? Και είπα, θεώρησα και ειδού λιχνία όλη χρυσή και δοχείων επί της κορφής αυτού και οι επτά λίχνη αυτής επ' αυτής και επτά σωλήνες εις τους λίχνους τους επί της κορυφής αυτής και δύο ελαίε επάνωθεν αυτής, μία εκ δεξιών του δοχείου και μία εξ αριστερών αυτής. Και απεκρίθεν και είπα προς τον άγγελον τον λαλούντα με τεμού λέγον, τι είναι αυτά Κύριέ μου? Και απεκρίθη ο άγγελος ο λαλούν με τεμού και είπε προς εμέ, δεν γνωρίζει τι είναι ταύτα? Και είπα, όχι Κύριέ μου. Και απεκρίθη και είπε προς εμέ λέγον, ούτως είναι ο λόγος του Κυρίου προς τον Ζωροβάβελ λέγον, ουχή δια δυνάμεως, ουδέ δια ισχύος, αλλά δια του πνεύματός μου λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Τι είσαι εσύ, το όρος το μέγα έμπροσθεν του Ζωροβάβελ, παιδιάς, και θέλει εκφέρει των ακρογωνίων λίθων ελαλαγμό, χάρις σε αυτόν. Και έγινε λόγος Κυρίου προς εμέ λέγον, εχείρες του Ζωροβάβελ έθεσαν το θεμέλιον του οίκου τούτου, και εχείρες αυτού θέλουσι τελειώσει αυτόν. Και θέλεις γνωρίσει ότι ο Κύριος των δυνάμεων με απέστειλε προς εσάς, διότι τις κατεφρόνησε την ημέρα των μικρών πραγμάτων, θέλουσι βεβαίως χαρή, και θέλουσι ειδή των καστέρινων λίνθων εν τη χειρή του Ζωροβάβελ. Οι επτά εκείνοι οφθαλμοί του Κυρίου υπεριτράχοντες διαπέωσης της γης. Τότε απεκρίθην και είπα προς αυτόν, τι είναι, εδίο αύτε ελέε επί τα δεξιά της λιχνίας και επί τα αριστερά αυτής? Και απεκρίθην εκ δευτέρου και είπε προς αυτόν, τι είναι οι δύο κλάδοι των ελαιών ήτινες δια των δύο χρυσών σωλήνων εκενώνουσιν εξ αυτών το έλαιον εις την χρυσήν λιχνίαν? Και είπε προς εμέ λέγον, δεν γνωρίζεις τι είναι ταύτα? Και είπε, όχι Κύριέ μου. Τότε είπε, ούτε είναι οι δύο και χρυσμένοι, οι παρεστάμενοι πλησίων του Κυρίου πάσης της γης. Αμήν. Είναι μία αποκάλυψη που έδωσε ο Θεός στον Ζαχαρία την εποχή που χτιζότανε ή που επρόκειτο να χτιστεί, μάλιστα που επρότηκε το να χτιστεί, γιατί αυτό έγινε περίπου το 520 π.Χ. με προφητεία να ξεκίνησε το έργο για την οικοδομή του ναού μετά την καταστροφή πριν από αρκετά χρόνια, πριν 70 και κάτι χρόνια, από τους Χαλδαίους. Και ο Θεός έδωσε μια αποκάλυψη, μια προφητεία στον Ζαχαρία, ο οποίος μαζί με τον Αγκαίο ήσαν οι δύο προφήτες που ξεσήκωσαν με τον προφητικό τους λόγο, όχι με τη δική τους δύναμη, και αυτό είναι το σημαντικό, ούτε με τον δικό τους ενθουσιασμό, αλλά με οδηγία και δύναμη πίστεως και πνεύματος Αγίου, προφήτευσαν κατά την αναλογία της πίστεως τους και ξεσήκωσαν το λαό Ισραήλ που επί 15-16 χρόνια και περισσότερο είχαν ξεχαστεί και δεν συνεχίζαν να οικοδομούν το ναό. Είχαν ξεχαστεί γιατί εμπόδια μεγάλα υπήρξανε και μετά δεν ξαναπροσπάθησαν. Όμως εμείς θα ασχοληθούμε σήμερα με την Αποκάλυψη, που είναι μια πάρα πολύ σοβαρή φανέρωση και αποκάλυψη, που αφορά τη λιχνία, τη χρυσή, που δεν είναι άλλη, όπως και στην Αποκάλυψη λέει ο Λόγος του Θεού, ότι η λιχνία είναι η Εκκλησία. Η Εκκλησία λοιπόν έτσι την παρουσιάζει, έτσι την φανερώνει, έτσι την αποκαλύπτει. Ο Λόγος του Θεού την αποκαλύπτει σαν μία λιχνία, λιχνοστάτη, που το κύριο χαρακτηριστικό της λιχνίας είναι να φέρει φως σε σκοτεινό τόπο. Φέγγει, φωτίζει. Αλλά το πιο σημαντικό ακόμη είναι πώς φωτίζει, πώς φέρνει φως. Άρα λοιπόν πρώτον είναι χρυσή, που σημαίνει πεντακάθαρη, αλλιώς αγία, τέλεια, μη έχουσα ρητίδα ή κοιλίδα ή τίτων τιούτων. Το δεύτερο χαρακτηριστικό, φέρνει φως, φωτίζει.
Και ξέρουμε ότι το φως είναι ο λόγος του Θεού. Φωτίζει, είναι ο ίδιος ο Θεός. Φωτίζει. Αλλά από εκεί και πέρα, και αυτό θα δούμε σήμερα με τη χάρη του Χριστού, είναι πώς φτάνει στο σημείο να φωτίζει. Τι βλέπεις λοιπόν, του λέει ο άγγελος, αφού του δείχνει ο Θεός την όραση αυτή? Λέει, βλέπω μία λιχνία χρυσή, η οποία έχει ένα δοχείο επί της κορυφής αυτής, πάνω στο οποίο μαζεύεται το λάδι. Και υπάρχουν και 7 λίχνη, 7 φυτίλια δηλαδή, που είναι αναμένα και φέγγουνε, και τα οποία είναι στηριγμένα σε 7 σωλήνες, οι οποίες είναι γεμάτες με λάδι, οι σωλήνες. Και ακόμη ένα παράξενο, δεξιά και αριστερά της λιχνίας της χρυσής υπάρχουν 2 ελιές. Και ρωτάει ο άγγελος, τι βλέπεις, και τα περιγράφει. Και τα επαναλαμβάνω, μια λιχνία ολόχρυση, πεντακάθαρη, που έχει ένα δοχείο γεμάτο λάδι επάνω, και κατεβαίνει το λάδι μέσα στις σωλήνες. Σκεφτείτε τώρα μια λιχνία, πάνω ένα δοχείο με λάδι, γεμίζει το λάδι, το δοχείο λάδι, κατεβαίνει και μέσα από το γεμισμένο που είναι ψηλά ψηλά γιατί είναι στην κορυφή, το λάδι ανεβαίνει στις 7 σωλήνες. 3 και 3 και μία κεντρική σωλήνα. Από κάθε σωλήνα βγαίνει ένα λιχνάρι, βγαίνει ένα φυτίλι θα λέγαμε εμείς, το οποίο είναι μέσα στις σωλήνες, παίρνει λάδι και ανάβει. Και δεξιά και αριστερά υπάρχουν 2 ελιές. Και ρωτάει ο άγγελος, γνωρίζεις την αυτά? Και ο Ζαχαρίας λέει, όχι κυρία μου, δεν γνωρίζω. Και εδώ τώρα θα δούμε 2 αποκρίσεις που έχει ο άγγελος προς τον Ζαχαρία. Από το 6, και απεκρίθηκε, είπε προς εμέ, η πρώτη απάντηση είναι από το ούτως είναι ο λόγος του Κυρίου μέχρι το 10 στη μέση, που θα το δούμε αναλυτικά, και στο τέλος του 10 εδαφίου είναι η απάντηση που πάει και απεκρίθηκε, είπε προς εμέ λέγον, οι 7 εκείνοι οφθαλμοί του Κυρίου οι περιτρέχοντες δια πάσης της γης. Το πρώτο είναι η περιγραφή των 7 λίχνων, των 7 φυτιλιών που φέγγουν, που φωτίζουν, και εξηγεί ο λόγος του Θεού ότι αυτοί είναι οι 7 οφθαλμοί του Κυρίου οι περιτρέχοντες δια πάσης της γης. Και ποιοι είναι αυτοί? Αν πάμε στην Αποκάλυψη, στη σελίδα 1089, θα δούμε τους 7 αυτούς οφθαλμούς του Κυρίου, πώς τους περιγράφει. Στο 5ο κεφάλαιο της σελίδας 1089 του βιβλίου Αποκάλυψης του Ιωάννου, στο 5ο κεφάλαιο και στο 6ο εδάφιο, διαβάζω από μέσα, σελίδας 1089, 5ο κεφάλαιο, 6 εδάφιο. «Και είδον, και ειδού εν μέσω του θρόνου και των 4 ζώων και εν μέσω των πρεσβυτέρων, αρνίων ιστάμενος ως εσφαγμένων, έχουν κέρατα 7 και οφθαλμούς 7. Το αρνίον αυτόν είχε λοιπόν 7 κέρατα και 7 οφθαλμούς. Και εξηγεί, ήτινες, οφθαλμοί, είναι τα 7 πνεύματα του Θεού, τα απεσταλμένα εισπάσαν την γη. Είναι το πνεύμα το Άγιο με τα 7 χαρακτηριστικά του, όπως τα είπαμε την περασμένη βδομάδα, που είναι σοφία και σύνεσης, βουλή και δύναμης, γνώσης και ευσέβεια, και το 7ο είναι φόβος Κυρίου. Αυτή είναι η 7 οφθαλμοί του Κυρίου, που λέει επίσης ο Λόγος του Θεού στο Χρονικόν Β, ότι οι 7 οφθαλμοί του Κυρίου περιτρέχουσιν δια πάσης της γης, δια να δειχθεί δυνατός υπέρ των εχόντων την καρδίαν αυτών τελείαν προς αυτόν. Το Πνεύμα το Άγιο λοιπόν διέρχεται δια πάσης της γης για να διακρίνει και να ψάξει να βρει έναν άνθρωπο που η καρδιά του να είναι τέλεια ως προς τη σχέση του με το Θεό. Δηλαδή τι σημαίνει τέλεια? Η ελπής του να είναι τελεία στο Θεό, γιατί υπάρχει, και πρέπει να το διευκρινίσουμε εδώ,
καρδία ευθεία ενώπιον του Θεού, που είναι κατά την καρδία του Θεού, με αποτέλεσμα να πράττει πάντα τα θελήματα του Θεού. Υπάρχει καρδία τέλεια, που είναι η καρδιά που η ελπίδα της είναι ο Χριστός και μόνο ο Χριστός, και πάνω σε αυτή την καρδιά ο Χριστός εργάζεται και αποκαλύπτει μέσα από αυτή την καρδιά την τέλεια δύναμή του. Και πρέπει να δούμε αυτή την καρδία τελεία μία φορά ακόμη για να το επιβεβαιώσουμε πως το λέει ο Λόγος του Θεού, και να πάμε στη σελίδα 1005 που είναι στο ΙΕ 15 κεφάλαιο της Επιστολής προς Ρωμαίους, να δούμε αυτή την τέλεια καρδιά που δημιουργεί ο Θεός και τι γίνεται στον άνθρωπο που η καρδιά του είναι τέλεια, που σημαίνει ότι η ελπίδα του είναι ο Χριστός και μόνο ο Χριστός. Να διαβάσουμε από τη σελίδα 13, να διαπιστώσουμε ποια είναι η τέλεια καρδιά. Λέει λοιπόν στο εδάφιο 13, σελίδα 1005, ο δε Θεός της ελπίδος, ο δε Θεός που δημιουργεί αυτή τη μοναδική και την ευλογημένη ελπίδα, όπου λέει η Γραφή, η ελπής δεν κατεσχύνει, διότι η αγάπη του Θεού είναι εγκεχημένη εν τες καρδίες ημών δια Πνεύματος Αγίου. Ποια είναι λοιπόν η τέλεια καρδιά, αυτή που, στην οποία ο Θεός έχει δημιουργήσει την τέλεια ελπίδα, και σε αυτή την καρδιά ο Θεός έχει, αυτή την καρδιά ο Θεός την έχει πλημμυρίσει δια Πνεύματος Αγίου με την αγάπη του. Με αποτέλεσμα, συνεχίζει, ήρθε ο Θεός της ελπίδος να σας εμπλήσει πρώτον πάσης χαράς και δεύτερον ειρήνης δια της πίστεως. Στην τέλεια καρδιά λοιπόν που ελπίζει στο Θεό και η οποία ποτέ δεν κατεσχύνει, και στην οποία τέλεια καρδιά ο Θεός εκχέει δια Πνεύματος Αγίου την αγάπη του, με αυτή την καρδιά εργάζεται ο Θεός έργων τέλειων και αποκαλύπτεται μέσα από αυτόν τον άνθρωπο η απόλυτη δύναμη του Θεού, και ταυτόχρονα στον άνθρωπο ο Θεός δίνει απόλυτη χαρά, πάσης χαράς, δεύτερον ειρήνη, πώς όμως, δια της πίστεως. Δια της πίστεως στο Ευαγγέλιο του Χριστού, δια της πίστεως στο Λόγο του Θεού. Η πίστη δηλαδή του ανθρώπου αυτού είναι ενωμένη με το Λόγο του Θεού, ώστε να περισσεύεται, αυξάνει δηλαδή αυτή η ελπίδα, στην ελπίδα δια της δυνάμεως του Πνεύματος του Αγίου. Και τι σημαίνει να περισσεύεται εις την ελπίδα? Σημαίνει να αυξάνει η ελπίδα και να αυξάνει και η ευλογία του Θεού στη ζωή του ανθρώπου, και να αυξάνει η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου στη ζωή του ανθρώπου, ώστε ο Θεός να αποκαλύπτει δυνατός σε αυτόν που έχει τέλεια καρδιά. Υπάρχει λοιπόν η ευθεία καρδία, κατά την καρδία του Θεού, ο οποίος πράττει πάντα τα θελήματα του Θεού και το χαρακτηριστικό είναι ο φόβος του Θεού. Το δεύτερο είναι η τέλεια καρδιά, όπως την περιγράψαμε. Και τρίτον, ψυχή θέλουσα. Ψυχή που θέλει. Τι θέλει? Θέλει το θέλημα του Θεού. Θέλει τη δόξα του Θεού. Θέλει την παρουσία του Θεού. Θέλει τα πράγματα του Θεού. Αυτά είναι τα τρία χαρακτηριστικά των ανθρώπων τους οποίους ευλογεί ο Θεός. Τα χαρακτηριστικά που παρουσιάζονται μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Αλλά επιστρέφουμε στους οφθαλμούς του Κυρίου. Λέει, και μ' αρέσει αυτό το εδάφιο, σας το διαβάζω εγώ. Είναι στο 15ο κεφάλαιο των Παροιμιών. Οι οφθαλμοί του Κυρίου είναι εν παντή τόπο παρατηρούντες κακούς και αγαθούς. Το επαναλαμβάνω, οι οφθαλμοί του Κυρίου είναι εν παντή τόπο, δηλαδή δεν υπάρχει τόπος που δεν καλύπτεται από το Πνεύμα το Άγιο. Και γιατί είναι εν παντή τόπο? Για να παρατηρεί ο Θεός τους καλούς, τους κακούς και τους αγαθούς, ώστε να ανταποδίδει κατά το έργο εκάστου. Και επίσης είναι σημαντικό, αδελφοί αγαπητοί, να γνωρίζουμε ότι ο Λόγος του Θεού μέσα στη ζωή του ανθρώπου καθοδηγεί τον άνθρωπο δια Πνεύματος του Αγίου εις πάσαν την αλήθεια. Άρα λοιπόν αυτοί οι οφθαλμοί του Κυρίου είναι οι οποίοι χαρακτηρίζουν
δηλαδή το Πνεύμα το Άγιο, η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, η αποκάλυψη του Πνεύματος του Αγίου, η φανέρωση του Πνεύματος του Αγίου. Πρώτον, αποκαλύπτει τη δόξα του Θεού μέσα στην Εκκλησία. Δεύτερον, αποκαλύπτει τη δόξα του Θεού έξω από την Εκκλησία. Και τρίτον, δια Πνεύματος Αγίου ο Θεός πλημμυρίζει την ανθρωπότητα από το φως το αληθινό. Θέγγει, φωτίζει. Γι' αυτό λέει, θέλει σας βαφτίσει, λέει η Γραφή, θέλει σας βαφτίσει ο Κύριος εν Πνεύματι Αγίου και πυρί. Το πρώτο λοιπόν και κύριο χαρακτηριστικό της Εκκλησίας είναι η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Εάν δεν υπάρχει η δύναμη, η πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου, τότε η Εκκλησία, θα μπορούσα να πω πολύ σκληρά, δεν είναι Εκκλησία, ή εν πάση περιπτώσει δεν έχει γίνει ακόμη η Εκκλησία. Όπως και ο χριστιανός είναι χριστιανός, αλλά εάν δεν έχει τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, δεν μπορεί να είναι δούλος και υπηρέτης. Γιατί για να γίνει δούλος και υπηρέτης, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου και τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου που αρχίσαμε να περιγράφουμε την περασμένη Πέμπτη και θα συνεχίσουμε σήμερα. Ας δούμε όμως τώρα τι λέγει ο Θεός στον Ζωροβάβελ, ο οποίος είναι κυβερνήτης την εποχή εκείνη του λαού Ισραήλ και ο οποίος έχει αναλάβει την αποστολή από το Θεό μαζί με τον Ισούν, τον ιερέα των ιών του Ιωσεδέκ, να οικοδομήσουν το ναό. Συνεχίζω λοιπόν στο 6β, θα έλεγα στο 6 και μισό. Ούτως είναι ο λόγος του Κυρίου προς τον Ζωροβάβελ λέγον. Τώρα, αφού αποκαλύπτει ο Θεός την Εκκλησία και ιδιαίτερα το φως και τα λιχνάρια της Εκκλησίας, τα φυτίλια της Εκκλησίας, τα 7, που είναι οι 7 οφθαλμοί του Πνεύματος του Αγίου, έρχεται τώρα να δώσει πιο συγκεκριμένες οδηγίες στο Ζωροβάβελ, που αυτές οι οδηγίες που δόθηκαν τότε στο Ζωροβάβελ για να οικοδομήσει το ναό του Σολομώντος, τον κεκριμνισμένο, είναι ο ίδιος ο λόγος που δίδεται από τον ίδιον τον Θεό μέσα από την Αγία Γραφή να οικοδομήσουμε εμείς τον καινούριο οίκο που είναι το σώμα μας. Γι' αυτό η Παλαιά Διαθήκη δεν σώζει αλλά διδάσκει, εκπαιδεύει και οδηγεί, καθοδηγεί τον άνθρωπο, εάν την προσέξουμε, τη μελετήσουμε, γκύψουμε σε αυτήν σαν διδασκαλία, σαν το δάσκαλό μας. Ούτως λοιπόν είναι ο λόγος του Κυρίου προς τον Ζωροβάβελ λέγον, πρώτον, ουχή δια δυνάμεως σου δε δια ισχύος, αλλά δια Πνεύματος Αγίου λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Μην ξεκινήσεις να κάνεις τίποτα με τη δική σου δύναμη ή με τη δική σου ισχύ, θα αποτύχεις. Πρώτη οδηγία. Πρόκειται να οικοδομήσεις. Πρόκειται να κυβερνήσεις το λαό δια την οικοδομή του ναού. Δεν μπορεί να οικοδομηθεί η χρυσή λιχνία, δεν μπορεί να οικοδομηθεί ο ναός του Θεού, ο οίκος του Θεού του ζώντος, παρά μόνο δια Πνεύματος του Κυρίου των δυνάμεων. Μη προχωράς. Και το μη προχωράς τι σημαίνει? Τώρα είναι ο καιρός, Κύριε, να προχωρήσουμε και εσύ αποκαθιστάνεις τη βασιλεία στον Ισραήλ. Τώρα είναι ο καιρός. Τώρα είναι που θα εργαστούμε. Και ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός τι απάντησε? Δεν ανήκει σε εσάς να γνωρίζετε τους χρόνους ή τους καιρούς, τους οποίους ο πατήρ μου έθεσε στην ίδια αυτού εξουσία, αλλά εσείς θα λάβετε δύναμη όταν επέλθει το Άγιο Πνεύμα εφημάς και τότε θα είστε μάρτυρες εις εμέ και στην Ιερουσαλήμ και στην Ιουδαία και στη Σαμάρια και σε όλη τη γη. Θα είστε μάρτυρες όταν επέλθει το Πνεύμα το Άγιο επάνω μας, επάνω σας. Και απευθυνότανε τουλάχιστον στους 12 μαθητάς και σε όλους όσοι ήταν μαζί του, αν και όλοι αυτοί ήσαν αναγεννημένοι δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού, δια Πνεύματος Αγίου και δια του Λόγου του Θεού. Και εδώ, αδερφοί αγαπητοί, να κάνουμε μια παρένθεση, να δούμε τι σημαίνει αναγέννηση πολύ γρήγορα, που ξέρουμε πάρα πολύ καλά,
αλλάζει η ζωή του ανθρώπου, αλλά τα στάδια της ολοκληρωτικής σωτηρίας. Γιατί αναγέννηση σημαίνει σωτηρία. Πρώτον, μετανοεί ο άνθρωπος και επικαλείται το όνομα του Χριστού και συγχωρούνται οι αμαρτίες του. Και έρχεται ο Θεός δια του Λόγου του και του Πνεύματος του Αγίου, αλλάζει την καρδιά του ανθρώπου, αλλάζει το πνεύμα του ανθρώπου, αλλάζει τη ζωή του ανθρώπου και γίνεται πια ο άνθρωπος νέο κτίσμα. Τα αρχαία παρέρχονται, ειδού τα πάντα γίνονται νέα. Αλλά δεν έφτασε αυτό, δεν φτάνει αυτό. Ο Κύριος μας τι είπε, ο πιστεύσας και βαφτιστής σωθήσετε. Στους μαθητάς τι είπε, πάγετε σε όλα τα έθνη, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, πρώτον. Δηλαδή μιλήστε τους για τον Χριστό, πέστε τους να μετανοήσουν. Πέστε τους ότι όποιος επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου θα σωθεί. Και ύστερα δεύτερον, βαφτίζονται σε αυτούς. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, σάφεση αμαρτιών. Και τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι με την μετάνοια και επιστροφή προς τον Θεό και επίκληση του ονόματος του Ιησού Χριστού, ο άνθρωπος γίνεται σύμμορφος του θανάτου του Χριστού. Δηλαδή, σύμμορφος του θανάτου του Χριστού. Δηλαδή, πεθαίνει για τον κόσμο και για την αμαρτία. Και είναι ζωντανός μόνο στην παρουσία του Θεού. Φτάνει αυτό? Όχι. Πρέπει να γίνει και σύμμορφος της ταφής. Και πώς γίνεται σύμμορφος της ταφής? Με το να βαφτιστεί στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος η σάφεση αμαρτιών. Θάβεται ο παλιός άνθρωπος που έχει πεθάνει εντωμεταξύ. Και μετά την ταφή, μετά του να γίνει, που γίνεται ο άνθρωπος σύμμορφος του θανάτου, λέει η Γραφή πάρα πολύ ωραία στην Επιστολή προς Ρωμαίους, 4 εδάφιο από το 6ο κεφάλαιο, το διαβάζω εγώ. Συνετάφημεν λοιπόν μετά του Χριστού δια του βαπτίσματος εις τον θάνατον αυτού, με σκοπό είναι, καθώς ο Χριστός ανεστήθη εκ νεκρών δια Πνεύματος Αγίου, δια της δόξης του Πατρός, ούτω και εμείς περιπατήσομεν εις νέαν ζωήν. Τώρα ο άνθρωπος είναι πραγματικά ολοκληρωτικά αναγεννημένος, δηλαδή σωσμένος, δηλαδή ανεστημένος, σύμμορφος της Αναστάσεως, σύμμορφος της ταφής λοιπόν με τη μετάνοια, σύμμορφος του θανάτου με τη μετάνοια, σύμμορφος της ταφής με το βάφτισμα και σύμμορφος της Αναστάσεως καθώς εξέρχεται εκ του ύδατος. Και έτσι ο άνθρωπος είναι πλήρης στην παρουσία του Θεού, γεννημένος άνωθεν, διείδατος και πνεύματος. Διείδατος που είναι ο Λόγος του Θεού και δια Πνεύματος Αγίου, καθώς εξέρχεται για να περπατήσει σε έναν καινούριο δρόμο. Και του λέει τώρα ο άγγελος και η αποκάλυψη του Θεού προς τον Ζαχαρία και ιδιαίτερα ο Λόγος του Θεού προς τον Ζωροβάβελ. Μόνο δια Πνεύματος Αγίου, όχι με δύναμή σου, ούτε με την ισχύ σου θα μπορέσεις να οικοδομήσεις τον οίκον στον οποίο αποστέλεσαι και είναι το έργο σου και η αποστολή σου να οικοδομήσεις. Το κατάλαβες? Το κατάλαβα. Δεύτερον, δεν σημαίνει ότι τώρα που ήρθε το πνεύμα και η δύναμη του Αγίου, το πνεύμα του Άγιο και η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου θα είναι όλα εύκολα. Αντιθέτως, θα είναι όλα δύσκολα. Γι' αυτό ακριβώς χρειάζεσαι τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Γιατί θα είναι όλα δύσκολα. Και δεν θα μπορέσεις να προχωρήσεις και στη συνέχεια με τη δική σου δύναμη. Γι' αυτό και χρειάζεσαι τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Τις είσαι εσύ λοιπόν το όρος το μέγα, έμπροσθεν του Ζωροβάβελ? Ποιος είσαι εσύ, ποιο είναι αυτή η δυσκολία, ποιο είναι αυτό το εμπόδιο, τι είναι αυτό που εσύ θα σταματήσεις, όρος μέγα που θα σταματήσεις το έργο του Ζωροβάβελ τότε? Και απαντάει ο ίδιος ο Θεός, παιδιάς, τίποτα, ασήμαντο. Γιατί τώρα πια δεν είναι ο Ζωροβάβελ, αλλά είναι η δύναμη του Θεού δια Πνεύματος Αγίου πάνω στο Ζωροβάβελ. Και έτσι, τίποτα πια δεν είναι δυνατό να σταματήσει το έργο του Θεού διαχειρών του Ζωροβάβελ. Τίποτα. Άνευ Πνεύματος Αγίου, τίποτα δεν μπορεί να κάνει
δια των χειρών του Ζωροβάβελ. Και είναι πολύ σοβαρό αυτό, αδελφοί, να το ξέρουμε. Είναι πολύ σοβαρό να το καταλάβουμε. Δεν μπορεί να λειτουργήσει η Εκκλησία από την πιο μικρή λεπτομέρεια, που μπορεί να είναι και ηλική, μέχρι οτιδήποτε. Θυμάμαι όταν αυτή η Εκκλησία οικοδομήθηκε, είχαμε φωνάξει τους καλύτερους για να μας κάνουν τις μικροφωνικές εγκαταστάσεις. Πραγματικά τους καλύτερους, γιατί Εκκλησία χωρίς να ακούγεται καθαρά ο Λόγος του Θεού δεν μπορεί να λειτουργήσει. Όταν το βάλαμε όμως, αποτυχία πλήρης. Πλήρης αποτυχία. Ακουγότανε μακριά, δεν ζέστενε την καρδιά ο Λόγος του Θεού. Δεν θυμάμαι ακριβώς τα λόγια, αλλά θα προσπαθήσω να θυμίσω. Ξένη, απόμακρη και παγωμένη ακουγόταν η φωνή του Θεού. Ξένη, απόμακρη και παγωμένη. Και ήτανε πρωτοχρονιά. Και εγώ απογοητεύτηκα. Λέω, τζάμπα τη χτίσαμε. Κάναμε, πληρώσαμε του κόσμου τα λεφτά, τέλος πάντων μην πάτε σκεφτείτε και τίποτα, για να φτιάξουμε την ακουστική της εκκλησίας και ήταν αποτυχία. Και όλο το βράδυ, Σάββατο βράδυ θυμάμαι ήτανε, προσευχόμουν, Κυριακή βράδυ είχαμε και το γάμο του Κίμωνα, θυμάμαι, αρχόντουσαν και άνθρωποι άλλοι και δεν μπορούσα να κοιμηθώ όλη τη νύχτα, προσευχόμουν. Και έλεγα, Κύριε, τι θα κάνουμε, αποτύχαμε, τι θα κάνουμε. Πώς θα πάμε Κυριακή στην εκκλησία, πώς θα γίνει ο γάμος το βράδυ. Και ξημερώματα, 5 η ώρα, 6, ήρθε ο Κύριος και μου είπε, είναι πολύ απλό. Πολλά μεγάφωνα και χαμηλά. Πολλά μεγάφωνα, χαμηλά και γύρω-γύρω. Εμείς είχαμε αυτά τα μεγάφωνα που βλέπετε απάνω, τα οποία ποτέ δεν τα λειτουργήσαμε. 6 ώρα. Ήθελα να πάρω, ήταν ο Κραουνάκης τότε που εργαζόταν, ο αδερφός μας ο Νίκος, ηλεκτρολόγος που εργαζόταν και τα φτιάχνε, αλλά πού να τον ξυπνήσω 6 ώρα. Κάτσε 7 η ώρα, 7.30 τον παίρνω τηλέφωνο, κοιμότανε. Του λέω, Νίκο, ξύπνα. Μου λέει, τι, θα πας στην εκκλησία τώρα. Τι του έλεγα κι εγώ, εντολές έδινα. Θα πας στην εκκλησία τώρα, θα βγάλεις τα μεγάφωνα από πάνω. Έχεις μεγάφωνα στο σπίτι σου, έχω, μου λέει, κάτι. Θα τα βάλεις πολλά και γύρω-γύρω και όσο μπορείς πιο χαμηλά, να μην τρακέρουν τα κεφάλια μας. Μου λέει, γιατί, γιατί μου το είπε ο Κύριος. Ήρθε ο καημένος πρωί-πρωί, τα έφτιαξε, ο ήχος ακουγότανε πια. Δεν ήτανε πια ξένο, απόμακρο και παγωμένο, παγωμένη φωνή. Χαρά εγώ. Μετά όμως έπρεπε τώρα να τα φτιάξουμε ακόμη καλύτερα. Και φωνάξαμε μια άλλη εταιρεία και ήταν και ο Στάθης εδώ. Και βλέπουν έτσι πως τα είχαμε κάνει και πρόχειρα τα μεγάφωνα και του λένε, δεν είναι έτσι, πάνω, λέει, πρέπει να τα βάλουμε. Λέω, Στάθης, πάνω, πάνω. Δεν μίλησε. Παιδευτήκανε 5-6 ώρες, Στάθη, όλο το πρωί. Στο τέλος τελειώσανε και του λένε, κοίτα, δεν γίνεται πάνω. Πρέπει να τα βάλουμε, λέει, χαμηλά και γύρω-γύρω. Και έτσι είναι ακόμη. Δόξα στο Θεό. Αδερφοί, χωρίς την οδηγία, και αυτό είναι το πιο απλό, τα υλικά, χωρίς την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου τίποτα δεν γίνεται. Ούτε στην προσωπική μας ζωή θα αποτύχουμε, ούτε στην οικογενειακή μας ζωή, ούτε στην εκκλησιαστική μας ζωή, τίποτα. Ουχή διαδυνάμεως σου, δε διαισχύως μόνο δια του Πνεύματος του Αγίου. Μπορώ να σας πω πάρα πολλά πράγματα, πάρα πολλά πράγματα που έχουν συμβεί στη ζωή μου και στην εκκλησία αυτή που είμαστε, μας έχει βάλει ο Θεός. Δεν μπορεί να γίνει, αλλά το σημαντικότερο, δεν μπορείς να εργαστείς για τον Κύριο. Θα λάβετε δύναμη όταν το Πνεύμα το Άγιο θα έρθει επάνω σας και τότε θα είστε μαρτυρές μου στα Ιεροσόλυμα, στη Σαμάρια, στην Ιουδαία και σε όλη την Οικουμένη. Αλλιώς δεν μπορείτε. Δεν μπορείς να οικοδομήσεις Ζωροβάβελ, γιατί θα έρθουν βουνά μπροστά σου που δεν ξεπερνιόνται. Δεν μπορείς να τα ξεπεράσεις. Οι δυσκολίες θα είναι τέτοιες που δεν θα μπορείς να τις ξεπεράσεις. Και εδώ χρειάζεσαι κάποια δύναμη να σε βοηθάει, να προπορεύεται, να ανοίγει το δρόμο. Και αυτή η δύναμη δεν είναι άλλη παρά ο Παράκλητος επί της γης,
Όσο καιρό είπε ο Χριστός ήμουνα στη γη παράκλητος, κανένας σας δεν έπαθε τίποτα. Κι εγώ σας φρόντιζα. Τώρα όμως που φεύγω, δεν θα σας αφήσω ορφανός. Και σαν συμφέρει να φύγω, γιατί θα στείλω άλλον παράκλητο, το πνεύμα της αληθείας, να είναι μαζί σας στον αιώνα, σε όλον αυτόν τον αιώνα. Να σας οδηγεί, να σας διδάσκει, να σας συμβουλεύει, να σας κατευθύνει, να σας αποκαλύπτει τα μέλλοντα, να σας βοηθάει, να σας ενισχύει στις αδυναμίες σας. Και πώς, αδερφοί, ο άνθρωπος θα οικοδομήσει τον εαυτό του? Θέλω να αυξηθώ. Πώς θα αυξηθώ? Πρέπει να αυξηθώ. Είναι ένας νέος, θέλει να εργαστεί για τον Κύριο. Πώς θα αυξηθεί? Τρίπτυχο είναι της αύξησης. Πρώτον, μελέτη του Λόγου του Θεού. Πώς? Δια Πνεύματος Αγίου. Δεύτερον, ακρόασης του Λόγου του Θεού. Ποιανού Λόγου του Θεού? Δια Πνεύματος Αγίου. Και τρίτον, προσευχή. Τι προσευχή? Δια Πνεύματος Αγίου. Εύκολο είναι, λέω, γιατί θυμάμαι πως ήμουν πριν λάβω το Πνεύμα το Άγιο. Εύκολο ήταν να προσεύχουμε μέχρι 5-10 λεπτά, 20 λεπτά για τους άλλους. Τελειώναν οι άλλοι. Αν δεν έβαζα και τον εαυτό μου μετά, έκλεινε στο μου, τι άλλο να πω τώρα? Και θυμάμαι που έλεγα, Χριστέ μου, δώσε μου το Πνεύμα στο Άγιο, να γονατίζω, να μιλάει ο παράκλητος, να προσεύχεται και να μην καταλαβαίνω πως περνάει η ώρα. Ο λαλόν γλώσσα να γνώρισε τον εαυτόν οικοδομεί. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να οικοδομηθεί, άντρας, γυναίκα, νέος, ιδίως οι νέοι, τα παιδιά, εάν δεν έχουν τρία χαρακτηριστικά τα οποία έχει και η Εκκλησία. Μαζί με το τέταρτο που είναι η κλάση του άρτου, η κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού. Τα τρία χαρακτηριστικά. Ακρόαση του λόγου. Αλλά όχι να ακούσω ένα κήρυγμα που είναι ανθρώπινο, με αποκαλύψεις, με φιλοσοφία, όμορφο στην ακοή. Αλλά δεν θέλουμε την ομορφιά, θέλουμε τη δύναμη, αδελφοί. Να διαγείρει ο Θεός δια Πνεύματος Αγίου τις καρδιές μας. Να φύγουμε χαρούμενοι, με απαντήσεις, με λύσεις. Με αύξηση στην πίστη μας. Ο λόγος ο ανθρώπινος δεν μπορεί να σου αυξήσει την πίστη. Μόνο το Πνεύμα το Άγιο μπορεί να σου αυξήσει την πίστη. Θέλουμε δηλαδή ακρόαση του λόγου δια Πνεύματος Αγίου, όχι μόνο του κηρύττοντος, αλλά και του ακούοντος. Δεύτερον, μελέτη. Ταύτα μελέτα, εις ταύτα μένε, για να είναι φανερή η προκοπή σου σε όλους. Δεν μπορείς να έχεις προκοπή εάν διαβάζεις όποτε σου έρθει. Όχι να διαβάζεις, να μελετάς. Και πότε? Όσο μπορείς πιο πολύ. Όταν λέει η Γραφή, εσείς είστε διδακτοί του Πνεύματος του Αγίου και ο Χριστός είναι διδασκαλός σας, πού θα σε διδάξει? Μου είπε κάποιος, στον ύπνο μου. Υπνοπαιδεία θα κάνουμε. Άπαξ λαλεί ο Θεός και δεις, και ύστερα έρχεται η ενέργεια του Θεού μέσα στην Εκκλησία. Μα 4-5 ώρες τη βδομάδα εκεί θα σε διδάξει ο Χριστός? Βεβαίως θα σε διδάξει. Αλλά εκεί, στο σπίτι σου θα σε διδάξει. Πώς? Στη μελέτη. Αλλά πότε? Όταν το Πνεύμα το Άγιο φουντώνει και βλέπεις το Λόγο του Θεού να ζωντανεύει, να παίρνει σάρκα και οστά, να σπάει την καρδιά σου, να γκρεμίζει τα είδωλα. Μόνο το Πνεύμα το Άγιο το κάνει αυτό. Θυμάμαι στην αρχή, αδερφοί, διάβαζα γονατιστός όταν με βάφτισε ο Θεός με Πνεύμα Άγιο. Και ο Λόγος του Θεού έπαιρνε άλλες διαστάσεις και πλημμύριζε η καρδιά μου χαρά. Καταλάβαινα πράγματα που δεν μπορούσα να τα φανταστώ παλαιότερα. Και φτάνει αυτό? Όχι. Και προσευχή. Πώς θα προσεύχομαι? Πληστής Πνεύματος Αγίου ελάλησαν, πληστέντες Πνεύματος Αγίου ελάλησαν ξένας γλώσσας και προεφύτευον. Αν δεν πληστείς Πνεύματος Αγίου, δεν μιλάς ξένες γλώσσες. Και δεν μιλάς ξένες γλώσσες,
μόνο παρά μόνο όταν πληστείς Πνεύματος Αγίου. Και ο λαλών γλώσσας αγνωρίστους, αυτόν οικοδομεί. Γιατί ο νους μένει ακαρποφόρητος. Και είναι η μόνη προσευχή που δεν μπορεί να διακόψει ο διάβολος. Γιατί δεν μπορεί να έρθει με διαλογισμούς να σου πάρει την προσοχή. Και να στην πάρει, το Πνεύμα το Άγιο μιλάει με το στόμα σου. Οι πηγές είδα τα ζώντων βγαίνουν από την κοιλιά σου. Αυτή είναι η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Το βουνό, παιδιάδα πια. Οι δυσκολίες, ασήμαντες. Γιατί εξαπλώνεται η κρατεά χείρ του Κυρίου. Σας το έχω ξαναπεί, θα σας το ξαναπώ. Θυμάμαι, υπήρχε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Αν θυμάμαι καλά, δεν ήταν προσωπικό, ήταν εκκλησιαστικό. Πολύ σοβαρό για μένα. Και προσευχόμουν και με δάκρυα στα μάτια προσευχόμουν και ρώταγα το Θεό τι να κάνω, τι θα γίνει, πώς μπορώ να... Τι να κάνω. Και θυμάμαι βρέθηκα, με φέρνει σε έκσταση, σε όραση, τα έρωμα δεν ξέρω. Νομίζω σε έκσταση ο Θεός μπροστά σε ένα βουνό τεράστιο. Αλλά όλο μπάζα ήτανε, άχρηστο βρώμικο βουνό. Και έπρεπε να πάω απέναντι τώρα. Αλλά δεν μπορούσα. Προσπάθησα να σκαρφαλώσω, δεν τα κατάφερα. Είπα θα πάω δεξιά, κοιτάω, δεν είχε τέλος. Λέω θα πάω αριστερά, κοιτάω, δεν είχε τέλος, δεν θα τα καταφέρω. Λέω θα σκάψω να περάσω από μέσα. Έκανα λίγο, απογοητεύτηκα. Και στάθηκα μπροστά στο βουνό και άπλωσα τα χέρια μου και είπα «Κύριε!» Και ξαφνικά βλέπω τη χερούκλα του Κυρίου. Ένα χέρι, τι να σας πω. Αυτή είναι η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Η χείρ του Κυρίου, η κρατεά. Και κάνει έτσι και μαζεύει όλο το βουνό που ήταν σκουπίδια μπάζα, το τραβάει και μου λέει «Παίρνα, να το παίρνα». Τόσο εύκολο ήταν. Τι είναι αυτό το βουνό μπροστά σου, παιδιάς. Και μετά, και τότε όταν τον ελευθερώσω εγώ από όλα τα σκουπίδια, από όλα τα βουνά, από όλα τα μπάζα, δια Πνεύματος Αγίου, και αν δεν έχετε λάβει Πνεύμα Άγιο να το ζητήσετε αδερφοί. Είναι καιρός που ο Θεός εκχαίει με δύναμη του Πνεύματος το Πνεύμα του το Άγιο. Είναι καιρός βροχής. Πριν 25 χρόνια όταν μπήκα εγώ στην εκκλησία, έλεγε θυμάμαι ο αδερφός ο Λούις το 83. Μαζευόμαστε και προσευχόμαστε για το Πνεύμα το Άγιο. Καθημερινές, Σάββατα ιδίως, ήταν μόνο προσευχή για το Πνεύμα το Άγιο. Και έλεγε όσοι δεν έχετε λάβει Πνεύμα Άγιο, ελάτε μπροστά. Το 30% ήταν που είχαν τότε το Πνεύμα το Άγιο. Πάνω από τη μισή εκκλησία μαζευόταν μπροστά. Και βαφτιζόταν ένας, δύο, κανένας, πάλι ένας. Τώρα αν ρωτήσω ποιος έχει λάβει Πνεύμα Άγιο, για σηκώστε τα χέρια σας, ποιος έχει λάβει Πνεύμα Άγιο. Το 99% της εκκλησίας, αλλά δεν είναι εδώ, παντού. Είναι ο καιρός της οψίμου βροχής. Ζητάτε αδερφοί. Και βλέπετε έρχεται μία κοπέλα, ένας νεαρός, κάθονται μία μέρα, δύο μέρες, πέντε μέρες, αναγεννώνται, ζητάνε Πνεύμα Άγιο, τους το δίνει αμέσως ο Θεός. Είναι ο καιρός της οψίμου βροχής, γιατί έρχεται ο Χριστός. Αυτός λοιπόν τώρα, ο Ζωροβάβελ, θα εκφέρει τον ακρογωνιαίον λίθον ένα αλλαγμό. Και ποιος είναι ο ακρογωνιαίος λίθος για μας, ο Χριστός. Θεμέλιον έθεσα και άλλον δεν δίνεται να τεθεί, και είναι ο Ιησούς Χριστός. Αλλά πώς θα φέρεις τον Χριστό να τον κάνεις ακρογωνιαίο λίθο στη ζωή σου? Πώς? Μόνο δια Πνεύματος Αγίου. Μόνο δια Πνεύματος Αγίου, για να αρχίζεις να οικοδομείς μετά. Και πώς θα οικοδομείς? Μόνο δια Πνεύματος Αγίου. Και τι υλικά θα πάρεις? Μόνο τα δια του Πνεύματος του Αγίου. Χρυσάφι, ασήμι και λίθος πολύτιμος. Δεν θα πάρεις ξύλα, χόρτα? Όχι, αυτά καίγονται. Γιατί θα δοκιμαστεί το έργο του καθενός με φωτιά. Και αν κατακαεί, θα εισέλθει ίσως έτσι ως διαπυρός. Ο Θεός να μας φυλάει, άκαρπος. Άκουσα από κάποιον αδελφό που λέει πόσα χρόνια έχεις στο Χριστό αδερφέ, και του είπε 40 και άκαρπα. Φοβερό αδερφή, φοβερό. Ο Χριστός θέλει να είναι καρποφόρα τα χρόνια μας την παρουσία του. Σας διέταξα να πάτε να φέρετε καρπό πολύ.
και ο καρπός σας να μένει εις δόξαν του Θεού Πατρός. Αυτός λοιπόν θα φέρει τώρα των ακρογωνιαίων λίθων και θα το θέσει με αλλαλαγμό και όλοι θα φωνάζουν χάρις, χάρις εις αυτόν. Δηλαδή κατά χάριν, δια της πίστεως, όχι με έργα ανθρώπινα. Τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε στη ζωή μας εάν δεν έρθει η χάρις του Χριστού στη ζωή μας. Κατά χάριν είστε σε σωσμένοι, κατά χάριν οικοδομούμε, κατά χάριν περπατάμε, κατά χάριν ζούμε και κατά χάριν θα λάβουμε μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας, κατά χάριν θα μείνουμε και μέχρι το τέλος. Και έγινε λόγος Κυρίου προς εμέ λέγον πάλι, δεν είναι μόνο η αρχή αλλά είναι και το τέλος. Γιατί είναι ωραίο να ξεκινάμε καλά, αλλά είναι αναγκαίον να τελειώσουμε καλύτερα. Είναι ωραίο το αεροπλάνο να έχει καλή απογείωση, αλλά το σημαντικότερο είναι να έχει καλή προσγείωση. Είναι ωραία να ξεκινήσουμε με το πνεύμα, αλλά είναι τραγικό να τελειώσουμε με τη σάρκα, όπως οι Γαλάτες. Και λέει τώρα, δια Πνεύματος Αγίου πάλι ο Θεός, και έγινε λόγος Κυρίου προς εμέ, εχείρες του Ζωροβάβελ έθεσαν το θεμέλιον του οίκου τούτου, και εχείρες αυτού θα τελειώσει, θέλουσι τελειώσει αυτόν, και θα γνωρίσεις ότι ο Κύριος των δυνάμεων με απέστειλε προς εσάς. Εάν δεν τελειώσουμε πάλι δια Πνεύματος Αγίου, αποτύχαμε. Οι Γαλάτες μετανόησαν, ζήτησαν τον Χριστό, τους βάφτισε ο Χριστός με Πνεύμα Άγιο και μετά ξαναγυρίσανε στον νόμο. Α, κάνουμε περιτομή. Και τι σας εβάσκανε ο ανόητοι Γαλάτες? Καλά ξεκινήσατε με το Πνεύμα, πώς προχωράτε τώρα, με τη σάρκα? Τώρα πρέπει να ζείτε, όχι μόνο να ζείτε κατά το Πνεύμα, αλλά να περπατάτε και κατά το Πνεύμα. Και δεν μπορεί ο άνθρωπος να τελειώσει, αδελφοί αγαπητοί, ημί δια Πνεύματος Αγίου. Όπως δεν μπορούμε να αρχίσουμε, έτσι και δεν μπορούμε να τελειώσουμε. Μόνο δια Πνεύματος Αγίου. Και να το πω πιο σωστά, δια Πνεύματος Αγίου θεμελιώθηκε και οικοδομήθηκε η Εκκλησία πάνω στους Αποστόλους και στα θεμέλια των Αποστόλων και των Προφητών. Με την πρώιμη βροχή, δια Πνεύματος Αγίου, τον καιρό της οψίμου βροχής θα τελειώσει η Εκκλησία. Οι χείρες του Ζωροβάβελ έβαλαν δια Πνεύματος Αγίου, οι χείρες της Ζωροβάβελ θα τελειώσουν. Η Εκκλησία άρχισε με το Πνεύμα το Άγιο, θα τελειώσει με το Πνεύμα το Άγιο. Εσύ οικοδομείς και άρχισες την οικοδομή σου δια Πνεύματος Αγίου, πρόσεξε να τελειώσεις και δια Πνεύματος Αγίου. Γιατί δεν θα τελειώσεις χωρίς τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Και μη καταφρονήσεις, γιατί εδώ τώρα είναι πολύ σοβαρό, διότι τις κατεφρόνησε την ημέρα των μικρών πραγμάτων? Είναι ανάγκη να μιλάω ξένες γλώσσες? Εγώ έχω άλλην οδόν καλυτέραν της αγάπης. Είναι. Αλλά δεν μπορεί να έρθει η αγάπη του Θεού στην καρδιά σου παρά μόνο δια Πνεύματος Αγίου. Δεν μπορούμε δια Πνεύματος Αγίου να πηγαίνουμε μειούμενοι, όπως ο οίκος του Σαούλ προέβαινε εξασθενούμενος. Άρα δια Πνεύματος Αγίου θα πηγαίνουμε αυξανόμενοι, όπως ο οίκος του Δαβίδ. Και γιατί ο οίκος του Σαούλ προέβαινε εξασθενούμενος? Γιατί το Πνεύμα το Άγιο έρχεται και κατοικεί μέσα μας, αλλά και λυπείται το Πνεύμα το Άγιο. Το λυπούμε. Μαραίνεται το Πνεύμα το Άγιο από τη λύπη. Σβήνει το Πνεύμα το Άγιο όταν το λυπείς, όταν το περιφρονείς, όταν θεωρείς μικρόν είναι τούτο. Και τι είναι τώρα το Πνεύμα το Άγιο? Και τι είναι τώρα να μιλάμε ξένες γλώσσες? Και τι είναι τώρα να προφητεύουμε? Και με ενοχλεί κιόλας και εμένα λίγο. Και ακούω και αυτή την αδελφή και με ενοχλεί όταν προφητεύει.
και τον άλλον τον αδελφό φωνάζει όταν προφητεύει. Ποιος είναι αυτός που περιφρόνησε την ημέρα των μικρών πραγμάτων και του έγινε καλό? Τι λέει η Γραφή? Δύο, τρεις ας προφητεύουν και άλλοι ας διακρίνουν. Τελεία. Γιατί αλλού λέει μην εξουδενείτε προφητείες. Και κάθε ένας που προφητεύει να προσέχει προς προφητεύει. Να έχει το φόβο του Θεού. Να είναι διαπνεύματος Αγίου. Να μην είναι η καρδιά του. Γιατί δεν είναι ότι θα κάνει κακό ή μπορεί να σκανδαλίσει κάποιον. Αυτό δεν το λογαριάζουμε. Γιατί μακάριος είναι εκείνος, λέει ο λόγος του Θεού, που δεν θα σκανδαλιστεί εν εμεί. Εκείνο που λογαριάζουμε είναι ότι θα έρθουνε τα σκάνδαλα. Ουέ όμως εις αυτόν δια του οποίου θα έρθουνε. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Με φόβο Θεού. Όποιος έλεγε στην Παλαιά Διαθήκη προφητεύσει και δεν προφητεύσει σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, να λιθοβολείται. Αν προφητεύεις και προφητεύεις έξω από το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, ο Θεός όχι μόνο δεν ευαρεστείται, αλλά υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Γι' αυτό ένας που δεν ξέρει το Λόγο του Θεού καλό είναι να μην προφητεύει. Αλλά αλλού λέει και αν ο προφήτης προφήτευσε και δεν έγινε μέσα από το Λόγο του Θεού και δεν έγινε, τότε λάλησε εκ της περηφανίας της καρδίας του, μη φοβήστε αυτόν, μη τον λογαριάζετε αυτόν. Άστονα λέει ό,τι θέλει. Μην ενοχλείσαι όμως κιόλας, αλλά μην τον λογαριάζεις. Γιατί προφητεύει εκ της περηφανίας αυτού. Θέλει να φανεί. Θέλει να δείξει ότι και αυτός προφητεύει. Θέλει να δείξει ότι και αυτός είναι σπουδαίος. Αλλά ποιον να φοβήστε? Αυτός ο οποίος προφητεύει και ο Θεός συμμαρτύρει. Εδώ τώρα μακριά τα χέρια. Μην αγγίσετε τους κεχρισμένους μου. Μην αγγίξετε τους προφήτες μου, λέει ο Λόγος του Θεού. Άρα λοιπόν εγώ που ακούω διακρίνω και λέω αυτή η προφητεία είναι για τα σκουπίδια, γιατί είναι έξω από το Λόγο του Θεού. Δεν το λογαριάζω. Δεν μου λέει τίποτα άλλο ο Θεός. Δύο-τρεις σας προφητεύουν και άλλοι ας διακρίνουν. Διακρίνω και λέω για τα σκουπίδια είναι. Γιατί δεν συμφωνεί με το Ευαγγέλιο. Ή ακούω μια προφητεία, συμφωνεί με το Ευαγγέλιο. Είναι από το Θεό όμως. Θα δούμε όταν θα γίνει. Και όταν θα γίνει θα πούμε ο Θεός ελάλησε. Και να προσέχουμε μην εξουθενούμε προφητείες. Μπορεί να εξουθενήσουμε πάρα πολύ εύκολα. Εγώ έχω εξουθενήσει και έχω ντροπιαστεί. Δεν θα σας πω λεπτομέρειες τώρα γιατί δεν έχουμε και χρόνο. Αλλά και ο προφήτης ας προσέχει. Μην γίνει σκάνδαλο και βρει τον πελάτο από το Θεό και μην χάσει την αξιοπρέπειά του με ψεύτικα λόγια. Ο Θεός να μας φυλάει. Διότι, επαναλαμβάνω στο 10, τις καταφρόνησε την ημέρα των μικρών πραγμάτων και συνεχίζει. Θέλουσι βεβαίως χαρή και θέλουσι ειδή των κασιτέρινων λίθων εν τη χειρή του Ζωροβάβελ. Και ποιος είναι ο κασιτέρινος λίθος? Το τέλος της υποθέσεως. Και θα δούμε όσοι περπατάμε δια Πνεύματος Αγίου το τέλος της υποθέσεως που θα είναι. Είτε η αρπαγή της Εκκλησίας που επιθυμούμε, είτε η ιδιαίτερα και προσωπική πρόσκληση που θα συναντήσουμε τον Χριστό. Και όταν φεύγει ένας χριστιανός ή μια χριστιανή ένδοξα και πάει στο Χριστό, δεν έχουμε πένθος στην Εκκλησία, χαρά έχουμε. Δόξα Κύριε παρέλαβες τον πατέρα μου, λέω τώρα εγώ. Παρέλαβες τη μητέρα μου. Πέθανε 84 χρονών πέθανε, τις τελευταίες 40 μέρες ήταν με τον Κύριο. Μπορώ να μην δοξάσω το Θεό? Μπορεί να μην ευχαριστήσω το Θεό? Αλλά έχω δει και άλλους αδελφούς που ήταν 30, 40, 50 χρόνια στο Χριστό και φεύγοντας έλεγαν Κύριε έλα να με πάρεις. Μπορούμε να μην δοξάσουμε το Θεό για αυτούς τους ανθρώπους που ένδοξα δια Πνεύματος Αγίου φεύγουν στον ουρανό? Βεβαίως
θα χαρούνε όταν θα δούνε το τέλος της υποθέσεως. Για σκεφτείτε το τέλος της υποθέσεως να είναι στον κόσμο. Ο Θεός να μας φυλάξει, όμως πρέπει να τελειώσουμε. Τότε απεκρίνθηκε, είπα προς αυτόν, τι είναι οι δύο αυτε ελέε επί τα δεξιά της λιχνίας και επί τα αριστεράς αυτής. Και απεκρίθηνε εκ Δευτέρου και είπα προς αυτόν. Τι είναι οι δύο κλάδοι, περιγράφει με λεπτομέρεια τι βλέπει. Οι δύο κλάδοι, τα δύο κλαριά των ελαίων, ήτινες έχουν δύο χρυσούς σωλήνες που εκενώνουν εξ αυτών το έλαιον και το τοποθετούν στη χρυσία, στην λιχνία τη χρυσή. Δύο κλάδοι που έχουν δύο σωλήνες και παίρνουν το λάδι από την ελιά και το βάζουν μέσα στη λιχνία. Ποιοι είναι αυτοί? Και έτι επί τους δούλους μου και επί τας δούλας μου θέλω εκχέει από του πνεύματός μου. Και τι θα κάνουν? Θα προφητεύουν. Θα παίρνουν το πνεύμα το Άγιο που εγώ θα τους δίνω και θα το δίνουν το πνεύμα το Άγιο μέσα στην εκκλησία. Ποιοι είναι λοιπόν? Και είπε προς εμελέγον, δεν γνωρίζει την ετάφτα? Και είπα, όχι κυρία μου. Τότε είπε, ούτι είναι οι δύο και χρησμένοι υπεριστάμενοι πλησίων του Κυρίου πάσης της γης. Οι δύο και χρησμένοι, δύο κλάδοι ελιάς με δύο σωλήνες που παίρνουν το λάδι και το φέρνουν μέσα στην χρυσή τη λιχνία. Ο Θεός να μας κάνει, αδερφοί αγαπητοί, και χρησμένους του Κυρίου, να παριστάμεθα πλησίων του Κυρίου πάσης της γης, να παίρνουμε δια Πνεύματος Αγίου αυτά που ο Θεός μας δίνει και να δίνουμε δια Πνεύματος Αγίου αυτά που ο Θεός μας έδωσε στα παιδιά μας, στην οικογένειά μας, στα αδέλφια μας, στην εκκλησία και οπουδήποτε αλλού θέλει ο Θεός, μέσα από την εκκλησία. Να ξέρουμε όμως, αδερφοί, ότι δεν μπορούμε να δώσουμε τίποτα αν δεν πάρουμε από το Θεό. Δεν μπορούμε να δώσουμε τίποτα καλό αν δεν πάρουμε δια Πνεύματος Αγίου από το Θεό αυτά τα οποία ο Θεός έχει ετοιμασμένα για μας. Δεν μπορείς να προσφέρεις σε κανέναν τίποτα σαν δούλος και δούλη του Κυρίου, σαν και χρησμένος και χρησμένη του Κυρίου, ή μη δια Πνεύματος Αγίου. Δεν μπορείς να μεγαλώσεις τα παιδιά σου χωρίς τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Δεν μπορείς να διδάξεις τα παιδιά σου χωρίς τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Δεν μπορείς να ευαρεστήσεις τη γυναίκα σου ενώπιον του Θεού χωρίς τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Και δεν μπορείς να ζεις ευάρεστα ενώπιον του Θεού στον άντρα σου χωρίς τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Δεν μπορείς να είσαι καλός αδελφός χωρίς τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Δεν μπορείς να είσαι καλός διάκονος ή πρεσβύτερος χωρίς τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Δεν μπορείς. Και δεν μπορείς να είσαι διάκονος, πρεσβύτερος, αδερφός και αδερφή αν δεν παρίστασες στην παρουσία του Θεού, όπως είπαμε, με την ακρόαση του Λόγου του Θεού, στην παρουσία του Θεού δια Πνεύματος Αγίου, με τη μελέτη του Λόγου του Θεού δια Πνεύματος Αγίου και με την προσευχή στο ταμείο σου δια Πνεύματος Αγίου. Τότε θα είσαι και χρησμένος του Κυρίου, ο οποίος παρίστασε πλησίων του Κυρίου πάσης της γης, παίρνεις δια Πνεύματος Αγίου από τον Θεό και δίνεις δια Πνεύματος Αγίου σε αυτούς που χρειάζονται από το Θεό. Αμήν. Να ψάλουμε, αδερφοί αγαπητοί, τον ύμνο